Καλησπέριζουμε και απόψε από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κάπως αργά για τη φετινή σεζόν, αλλά θα πούμε και το γιατί στη συνέχεια. Το τμήμα το οποίο έχει δώσει πολλές διακρίσεις στον Πανιώνιο σε όλες τις κατηγορίες τις ηλικιακές. Το τμήμα τζούντο με το γνωστό μας τον προπονητή, τον Γιώργο το Φραγκελάκη, και έναν εκ τους δύο εφόρους, τον κύριο Θόδωρο Αρβανίτη. Μαζί μας, πες μας τον αθλητή και την αθλήτρια που έχουμε, Γιώργο. Νικηφόρος του Κοντοκώστας και η Μαρία Λατζά. Μάλιστα. Είναι και δύο παιδιά νέα γενιά που είναι τα πιο μικρά παιδιά εδώ που θέλει στην Κυπή. Που έχουν χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στο τμήμα. Πέντε χρονών. Το θέμα είναι ότι είναι τα πιο μικρά σε σχέση με την ηλικία. Είναι 14 Νικηφόρος και 15 η Μαρία. Ο Νικηφόρος είναι στην κατηγορία τώρα των παρπέδων. Όχι, παιδες Α είναι Νικηφόρος. Μόλις μπήκε η Μαρία στην Ανίδες. Μέχρι πέρυσι ήταν για αυτούς τους κορασίδες αυτά. Ήταν η ίδια ηλικιακή κατηγορία βασικά. Λοιπόν, απλώς ο χρόνο παραπάνω που είναι η Μαριλία, ναι, άλλαξε κατηγορία φέτος. Έχω να πω για αυτά τα δύο παιδιά. Ναι. Πες μου. Όχι, θέλω να πούμε, επειδή έτρεξε η σεζόν και έχουν απολαύσει πολλά, να πούμε πώς ξεκίνησε η φετινή σεζόν. Καταρχήν, μαθαίνω ότι το τμήμα συνέχεια εμπλουτίζεται και με νέα παιδιά κτλ. Πόσα παιδιά είναι τώρα που κοιτάζω στο τζούντο? Καμία κατοστή μαζί με τα μικρά. Είναι καμία κατοστή, μπορεί και λίγο παραπάνω, έτσι. Είναι πάνω κάτω εκεί. Ωραία. Και παιδιά, το έχουμε χωρίσει πάντα σε κατηγορίες, έτσι. Σε κατηγορίες ηλικιακές πάντα. Ηλικιακές πάντα. Που φτάνουμε μέχρι πια στα 10 χρόνια, Θοδωρή. Πόσα χρόνια το τμήμα? 10 χρόνια. Έγινε 10 χρόνια. Εν 10ο χρόνο πάμε πια. Λοιπόν, πάμε στον 10ο. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά πια αρχίζουμε να βγάζουμε και γυναίκες σχεδόνιες. Και από τον χρόνο. Από τον χρόνο θα έχουμε, από και το χρόνο θα έχουμε την πρώτη κοπέλα που θα είναι στο τμήμα του γυναικών. Φέτος τι γυναικών? Όχι, μετάλλια έχουμε, απλά θα περάσει στην κατηγορία των γυναικών. Γιατί πριν αγωνίζεται, ναι, αλλά αγωνίζεται και με τις γυναίκες και έχει πάρει και από εκεί διακρίσεις. Δεν έχει περάσει όμως την κατηγορία. Τι έχουμε κάνει, τι μπορούμε για τη φετινή χρονιά, Γιώργο? Φετινή χρονιά έχουμε αυτές τις τρεις διοργανώσεις, έχουμε πάρει πάρα πολλά μετάλλια. Είχαμε το Πανελλήνιο πριν περίπου ένα μήνα, πότε έγινε? Είχαμε το Πανελλήνιο πριν ένα μήνα περίπου, στο οποίο πήραμε 6 Πανελλήνια μετάλλια. Βγάλαμε μάλιστα 6 Πανελλήνιους πρωταθλητές. Σε ποιες κατηγορίες ήταν αυτά, να πούμε? Ήταν στις ηλικιακές κατηγορίες των μικρών παιδιών 2 πρωταθλητές. Αυτό είναι 12-13? Ναι, το μεγάλο των παιδιών άντρα 15 μέχρι τα 15 που ήταν ο Νικηφόρος 1. Χάκινος ο Νικηφόρος. Ασημένιος ο Νικηφόρος, ναι. Και στον Ιαννίδων είχαμε δύο πρωταθλητές, δύο πρωταθλήτριες και έναν με τη Δανάη Σταυρελούν στην Ελληνική. Η Δανάη βγήκε ασημένια, Χάκινη, και η Δανάη εξ Σταυρελούν και η Μητώ Χάκινη και η Μητώ. Το αργύριο μας το φέρνει ο Νικηφόρος. Μας το φέρνει ο Νικηφόρος. Λοιπόν, να μην είσαι ο στους μικρούς, τον αδελφό του που ήταν τρίτος, Νικηφόρου, γιατί ήταν και ο μικρός ο αδελφός του Νικηφόρου. Και άλλο είναι ένα πάλι παιδάκι. Στο Junior, σε ποια κατηγορία είναι ο μικρός? Στους μικρούς παιδες. Μικρούς παιδες, ναι. Ναι. Και άλλο ένα παιδάκι, το γιο του Κατσούλη, που βγήκε τρίτος. Και δεύτερη βγήκε μια κοπέλα στις Νεάνιδες, η Παναγιώτη Σασαρού. Θα τη φέρουμε κάποια στιγμή. Ναι, η Παναγιώτη Σασαρού, η οποία είναι πόσο χρονών? Είναι στα 15 όπως και η Μαριλία. Όπως η Μαριλία. Να πάρουν το λόγο λίγο να μας καλέσουν. Ναι, να μας καλησπερίσουν. Καλησπέρα, Μαριλία. Έλα κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεσαι. Λοιπόν, πες μας, εσύ πόσο καιρό είσαι στο Πανελλήνιο? Είσαι από πολύ μικρή, έτσι? Ναι, είμαι από πρώτη δημοτικού. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Πώς το βλέπεις το τζούντο? Δεν σε πειράζει που είναι λίγο έτσι άθλημα των δυνατών που λέμε, έτσι? Όχι, ίσα που μου αρέσει κιόλας. Σ' αρέσει. Λοιπόν, εσύ είχαμε μιλήσει και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Είχες μια ατυχία. Πες μας για το φετινό πρωτάθλημα. Είχες μια ατυχία και δεν μπόρεσες λόγω τραυματισμού. Ναι, έτσι, να πετύχεις κάποια διάκριση. Τραυματίστηκα μέσα στον αγώνα, στον πρώτο αγώνα. Και μετά δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Εντάξει, μετά ναι, εννοείται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Αλλά φέτος πού έχεις συμμετάσχει εσύ? Σε τουρνουά εδώ στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, στην Κατερίνη. Ναι, έχεις πετύχει διάκριση, ξέρω ότι διακρίνεσαι. Ναι. Να πω κάτι για την Αθήνα, γιατί
Γιατί και η ίδια μπορεί να έχει κάποιο άγχος, ναι. Στην ουσία οι μαρελίες στις κορασίδες, επειδή φέτος άλλαξε τα κορασίδια. Ανέβηκες. Στις κορασίδες α ήταν η πιο προηγούμενη αγρία στην Ελλάδα και την Κορία. Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή είχε πάρει... Έχει βγει πανελλήνια από τα δεύτερα. Είχε πάρει πρώτη στην Ελλάδα στις κορασίδες. Την προηγούμενη σεζόν. 8 μετάλλια σε πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα άλλο τουρνουά. Χρυσά, για χρυσά μιλάμε. Συν το χρυσό που έφερε σε τουρνουά στο εξωτερικό. Δηλαδή είχε περίπου στα. Έχει πάει φέτος, για φέτος μιλάμε. Πέρυσι μιλάμε. Για πέρυσι η χρονιά που ήταν σκορασίδε. Φέτος έχει αλλάξει χρονιά και σίγουρα είναι μια σεζόν που θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ναι, αλλά σαν κορασίδα ήταν από τις καλύτερες, ίσως και οι καλύτεροι στην Ελλάδα στην κατηγορία. Στην κατηγορία. Δηλαδή με τις επιτυχίες πάντα μιλάμε έτσι, με τις επιτυχίες που είχε φέρει. Δηλαδή αυτά τα 8 χρυσά που πήρε στην Ελλάδα, σε τουρνουά, στο Πανελλήνιο, στο εξωτερικό. Ήταν από τις καλύτερες. Η Μαρίνια, το παιδί τόσο δεν είπα Μαρίνια. Αλατζά. Αλατζά, ναι. Η Μαρίνια Αλατζά. Πες μας και εσύ τώρα λίγο για, για σένα, Νικηφόρε. Είσαι και εσύ από πολύ μικρό στο τζούντο, έτσι. Ναι, είμαι από πρώτη δημοτικού τζούντο. Ναι. Σε αγώνες συμμετέχεις κανονικά το τελευταίο καιρό και πέρσι και φέτος. Ναι, ναι. Πήγαινα σε πολλούς αγώνες. Φέτος κατάφερες να πάρεις και το μετάλλιο, έτσι. Ναι, εντάξει. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Έφτασες μέχρι το τελικό. Ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Τι εντυπώσεις, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου από το τουρνουά, πού είχε την εξαγωγή, πού το είχαμε φέτος. Αθήνα. Ναι, ναι, πού το είχαμε. Αυτό και φέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και για την Μαρίλη, θέλω να πω δύο πράγματα για τον Νικηφόρο. Τα δύο χρόνια που παίζει σου έχει πάρει και τα δύο χρόνια μετάλλιο. Κάτι σημαντικό. Στους πέντες. Στους πέντες έχει πάρει και τρίτο περσινή χρονιά και δεύτερο φέτος. Δηλαδή και τα δύο χρόνια ήταν μέσα στα μετάλλια τα πανελλήνια. Και σίγουρα έχει πάρει πολλά μετάλλια όλων των αποχρώσεων αυτά τα δύο χρόνια στην κατηγορία του. Οπότε αυτό είναι από τους καλύτερους. Ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του, στους πέντες πάντα. Στους πέντες. Έτσι. Αυτό θέλω να πω για τον Λίγιονα και πιστεύω ότι θα έχουμε παραπάνω. Για πες μας, τώρα είναι που γιατί είπαμε να ξεκινήσουμε μια αναδρομή μια και σεζόν έφτασε τον Απρίλιο. Έχεις συμμετάσχει και σε άλλα τουρνουά φέτος. Ναι, ναι, έχω συμμετάσχει σε άλλα δύο τουρνουά μαζί με τον Απρίλιο. Ευτυχώς πήγα καλά και στα δύο. Είδες πρώτος. Ναι. Η εμπειρία στη φετινή χρονιά τώρα που μπαίνεις και μεγαλώνοντας, πώς το βλέπεις, ανεβαίνει και η δυσκολία όσο και να το πούμε. Ναι, φυσικά είναι πιο δύσκολα, ειδικά του χρόνου που θα μπω στους εφήβους. Του χρόνου σε ποια κατηγορία ανεβαίνεις. Στους εφήβους. Στους εφήβους. Όχι, στην κατηγορία που είναι η Μαρίλια τώρα. Μαρίλια τώρα. Δηλαδή μετά τα 15, όταν σκλήσουν τα 15, τα παιδιά ανεβαίνουν στους εφήβους. Ναι, ανεβαίνουν στους εφήβους. Και νεανίδες αντίστοιχα. Και μένουν για μια τριετία. Ωραία. Το πάνε είναι να γυμνάζονται σωστά τα παιδιά και να μην έχουμε ατυχείς τραυματισμούς. Έτσι εδώ δηλαδή. Γιατί αυτό το άθλημα είναι άθλημα επαφής. Και οπωσδήποτε ας πούμε ένας τραυματισμός. Θα πούμε και για το δικό σου γιο που έμεινε. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πολλούς ανάγκες. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και δυναμώνουν οι τραυματισμοί γίνονται πιο σύντομα. Ναι, γιατί και η μυϊκή μάζα και εντάξει. Θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Τι έχουμε να πούμε για αυτό για τη φετινή σεζόν που τρέχει ακόμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλές διοργανώσεις να κάνουμε. Κυρίως οι διασυλλογικές διοργανώσεις. Γιατί το Πανελλήνιο γίνεται μια φορά το χρόνο. Έχουμε το Πανελλήνιο γυναικών που θα συμμετοχεί ο Πανελλήνιο τέλος του χρόνου. Και φυσικά προσμένουμε το δικό μας τουρνουά. Με τη Δανάη ή με τη Σταυρόλη. Φυσικά προσμένουμε όλα τα Πανελλήνια, έχουν φύγει όλα των κατηγοριών. Είπαμε ότι οι νικητές Πανελλονίκες που ήρθαν και την άδεια στιγμή του Πανελλήνιου δεν μπορούσαν να έρθουν σε κάποιο μετάλλιο. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε αν θα πάμε κάτι στο εξωτερικό. Και από εκεί και πέρα στα Σκαλιά υπάρχει κάτι. Στο Βέλγιο, έτσι, αλλά να δούμε. Αναμένουμε, ναι. Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και φυσικά το Δεκέμβρη θα γίνει το τουρνουά το οποίο δεν έγινε πέρυσι. Έχει προγραμματιστεί το τουρνουά. Το Πανιόνιο Σκάπε, το Δωρή. Ναι, ναι. Που εντάξει. Το τέταρτο Πανιόνιο θα γίνει κάτι που περιμέναμε να γίνει πέρυσι. Περιμέναμε να γίνει. Αλλά σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε ότι χωρίς ευθύνη του συλλόγου. Δεν είχαμε κάποια, είχαμε συμφωνήσει με τον σύλλογο να γίνει το τουρνουά. Είχαμε συμφωνήσει, είχαν πάρει εγκρίσεις, αλλά γίνανε κάποια πράγματα. Δεν είχαμε τη βοήθεια από τους υπεύθυνους του αθλήματος. Κάποιο πλέξιμο, να το πούμε γενικά, έτσι. Εντάξει,
Έτσι, Θοδωρή, έτσι. Γίνανε κάποια μπερδέματα και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε. Μακάρι να μην έχουμε ξανά, γιατί η συμμετοχή θα είναι μεγάλη. Ήταν επιτυχία αρκετά τρέχοντα το μάτς. Ναι. Και έχουμε, κάθε... προγραμματίσει για, έχουμε ήδη προγραμματίσει για το Δεκέμβριο, ναι, τη χρονιά αυτή. Κάτι που ναι, θέλω να πω πολύ δεν, το, δεν είναι οριστικοποιημένο ακόμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνει και τέλη μέσα Νοεμβρίου, ναι, μέχρι το Δεκέμβριο. Πάντως από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα κοιτάξουμε για το γήπεδο και θα δούμε γιατί το γήπεδο το αγωνίζει. Γιατί έχουμε στο γκρεμίσμα. Γιατί έχουμε Γιώργο ότι μάλλον μπορεί να ξεκινήσει το γκρεμίσμα. Το γκρεμίσμα του γήπεδου πρέπει να δούμε. Και θα πρέπει να δούμε γήπεδο για να οριστικοποιήσουμε και την ημερομηνία. Αυτό εντάξει, είναι ένα πρόσωπο βάρο, έτσι. Ναι. Θα δούμε. Πάντως, κάτι που θέλω να τονίσω για το τζούντο ειδικά είναι τα τρία τελευταία χρόνια γίνεται το σχολικό το πρωτάθλημα, το οποίο βοηθάει πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Και στο οποίο φέτος βγάλαμε ακόμα ένα αθλητή, το γιο του Χαβαρίδη, που πήρε μόρια. Το Θάνατο Χαβαρίδη που πήρε μόρια, το σχολικό, λόγω του ότι είναι στο λυκείο. Είναι δευτέρα λυκείο. Είναι δευτέρα λυκείο, ναι. Είναι λυκείο, λυκείο πρωτάθλημα. Δηλαδή τα παιδιά θα μπορούν από πρώτη λυκείου, η Μαριλία του χρόνου. Να συμμετέχουν στο σχολείο πρωτάθλημα. Που είναι πανελλήνιο, έτσι δεν είναι αντικείμενο. Είναι πανελλήνιο. Και όταν πάρει μετά και να έχεις και τα μόρια. Ότι ο Θάνος έτσι πέρασε από ένα δραματισμό πολύμινο. Δύο χρόνια. Είναι δύο χρόνια. Δύο ετών. Και κατέβηκε στις προπονήσεις λίγες εβδομάδες πριν το. Δύο εβδομάδες. Μία εβδομάδα για το πανελλήνιο και μία εβδομάδα για το. Τρεις μέρες έκανε η προπόνηση για το μαθητικό. Για το σχολικό. Έτσι. Και κατάφερε να φτάσει. Τρίτη θέση. Στο βάθο. Ναι. Μπράβο, αυτό σημαίνει ότι. Με πόνου και με βάση, ένα κατάφερε. Έχουν βάσει οι αθλητέ. Ναι, υπάρχουν βάσει. Έχουμε μιλήσει για τον Θάνο, για τη Δανάη, για τη Μυρτό. Έχουμε μιλήσει για κάποια παιδιά που έχουν βάσει. Ναι. Σήμερα φέραμε τον Νικηφόρο και τη Μαριλία που είναι τα παιδιά που έρχονται πίσω. Ναι, πιο και έχουμε πιθυντές. Και άλλα παιδιά όπω και τον Δημήτριο Βαζελάκη που έχει έρθει. Έχουμε και άλλα παιδιά, ναι, που θα έρθουν στην εκπομπή για καιρό. Ναι. Έτσι. Να δούμε μετά από κάποιο τουρνά να μιλήσουμε για τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες. Ναι, και φυσικά πάντα έρχονται παιδιά τα οποία έχουν πετύχει κάποια πράγματα, ναι, και θεωρώ ότι είναι αρκετά, ναι, για την ηλικία. Και καλό είναι να δείχνουμε φορολογή και την εξέλιξη. Ναι. Όπως η Μαριλίδια είχε επιτυχίες ως κορασίδα και τώρα που ανεβαίνει στην άλλη αναμένουμε, είχε μια ατυχία, αναμένουμε και στην άλλη. Και τις εξελίξεις και το ίδιο ισχύει για τον Νικηφόρο, έτσι. Θέλουμε για όλα τα παιδιά. Η συνέχεια, έτσι. Για όλα τα παιδιά. Να υπάρχει από τους παιδιά τους έλεγχους και τα λοιπά και να δείχνουμε ότι είμαστε όταν εδώ. Έχεις έναν αθλητή, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να υπάρχουν. Όταν έχεις έναν αθλητή που έχει τρομερές επιτυχίες στις πρώτες κατηγορίες, θα αναμένεις και στις μεγαλύτερες να συνεχίσει να έχει. Εγώ έχω μάθει μάλιστα. Δύσκολη. Ότι έχουμε μάθει ότι είναι και αριστούχος μαθητής. Βέβαια. Ο Νικηφόρος και η Μαριλία, έτσι. Ναι. Δίνουμε βάση, είπαμε, ο αθλητισμός είναι. Και το σχολείο, σχολείο. Το σχολείο πάνω απ' όλα. Αθλητισμό, βέβαια. Θέλω να μιλήσει σε Θοδωρή, γιατί όλοι μα. Όλοι, ναι, ναι, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έτσι. Πρέπει πρώτα το σχολείο και μετά. Τώρα, αν για κάποια ο αθλητισμός είναι πιο μπροστά. Δεν μπορεί. Γίνεται να οργανώσει τα δύο. Και τα δύο. Αλλά το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο. Εγώ πιστεύω, έχουμε πει, ζωντό σημαίνει. Ο δρόμος ευγένεια. Οπότε... αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και. Να έχει και την εστροφία, έτσι δεν είναι. Για πέρα μας εσύ, Νικηφόρη, γιατί εγώ πιστεύω ότι. Ένας μαθητής ο οποίος είναι καλός. Έχει και άλλο είδους αντίληψη στον αγώνα, έτσι. Δεν σε βοηθάει. Ναι, εντάξει. Και όσο επειδή όσο και μικρός να είσαι. Ναι, εντάξει, αρκετά. Γιατί όταν έχει τον αντίπαλό σου πρέπει να έχει. Αν έχει γρήγορη αντίληψη το τι κίνηση θα κάνει, έτσι. Πρέπει να μας λύσει, Γιώργο, από το προπονητικό κομμάτι, έτσι. Μετράει η αντίληψη που έχεις. Μετράει η αντίληψη, καταρχήν το τσούντο είναι ένα άθλημα κατά τη οχή. Επαφής. Επαφής και κατά τη οχή είναι, πρέπει να λειτουργεί πολύ το μυαλό σου και το λοιπά. Να διαβάζεις και την κίνηση του αντιπάλου. Αυτά που κάνεις, θα κάνεις τόσο γρήγορα, σε κόμπους, σε δευτερόλεπτα, που δεν προλαβαίνεις. Και η προπόνηση μετράει, αλλά μετράει και πόσο. Να έχεις, ναι, ναι, μετράει και πόσο μπορείς να ελέγξεις πάνω στον αγώνα και να κάνεις κινήσεις από το μυαλό σου. Δηλαδή πρέπει το να είσαι σε καλή και υγιεινή και όχι το νου σου. Το σώμα σου, που είναι, λέμε, είναι, μετράει πάρα πολύ σωστά. Και είναι καλό, έτσι. Παίρνω και εσύ, Μαριλία. Βλέπεις ότι χρονιά με τη χρονιά είναι και η ευτροφία.
στο άθλημα. Ναι, φυσικά. Αλλά δεν παίζει τόσο ρόλο το αν παίρνει 19 ή 20 στο να είσαι καλό αθλητή. Θέλω να σου πω ότι αν οι επιδόσεις σου δείχνουν και την αντίληψη που έχει. Ναι, έτσι. Φυσικά. Απλά δεν είναι όλοι οι πρωταθλητές αριστούχοι. Ναι, δεν είναι όλοι αριστούχοι. Αλλά θέλω να πω ότι θέλοντας να δείξω ότι έχει να κάνει και με την αντίληψη και την ευστροφία. Ναι, το άθλημα, έτσι. Δεν είναι να σου πει Μαριλέ ότι δεν πάνε ότι άμα είσαι 20 θα κερδίσει. Θα κερδίσει, ναι. Αυτό δεν αλλά είναι. Βοηθάει. Αυτό όντως δεν υπάρχει. Αλλά ο αθλητής ο καλός μπορεί να τα καταφέρει στο που έχει για να, είναι, να φτάσει να είναι αριστούχος, έτσι. Ναι, γιατί έχει μάθει να πειθαρχεί. Να πειθαρχεί. Ο καλός μαθητής πειθαρχεί για να διαβάσει, γιατί άμα δεν πειθαρχείς και δεν διαβάζεις. Δεν μπορεί. Καλός. Και ο καλός μαθητής από πειθαρχία, στον τζούντο θέλει πειθαρχία. Άμα δεν πειθαρχείς τον εαυτό σου, δεν πας πουθενά. Οπότε τα περισσότερα παιδιά είναι και καλοί μαθητές. Χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν είσαι καλός μαθητής, για διάφορους λόγους δεν μπορείς να πετύχεις. Δεν υπάρχει. Υπάρχει και διαχωρισμός, αλλά σίγουρα καλύτερα να, καλύτερα είναι να... να υπάρχει μια ισορροπία και μια να μπορείς ισορροπία, να... Λοιπόν, επειδή είχαμε μια κουβέντα και με τον Θοδωρή και με τον κύριο Σταύρο Κατσούλη που είναι στην εκπομπή, θέλω να αναφερθούμε και όχι μόνο στα μετάλλια που είπαμε και στα τομέα, να αναφερθούμε και ότι έχουμε και συμμετοχή στην εθνική στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θα σας αναφέρει τώρα εδώ και ο Θοδωρής και ο Γιώργος ότι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες έχουμε εκπροσώπηση στην εθνική ομάδα. Έτσι. Και είναι πολλά παιδιά που συμμετέχουν και προπονούνται. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και σε 5 λεπτά να μιλήσουμε και για τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα που έρχεται το καλοκαίρι. Να πούμε και τι είδους συμμετοχές θα έχουμε σε κάποια ευρωπαϊκά που έρχονται. Έτσι. Πέδωνε, ανίδωνε, φήμο, θα μας τα πείτε εσείς. Έτσι. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Thank you.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας εδώ με το τμήμα Τζούντο και τη Μαρίλια και τον Νικηφόρο που έχουμε μαζί με τον προπονητή τους και τον κύριο Αρβανίτη, τον έναν από τους δύο εφόρους. Και ήθελα να συνεχίσουμε εκεί που μείναμε, Θοδωρή, να μας πεις εσύ ότι έχουμε εκπροσώπηση σε όλες τις κατηγορίες και στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, έτσι. Μπορούμε που... να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά παιδιά, τα παιδιά που έχουν κερδίσει πανελλήνια. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Εθνική Ελλάδος. Συνήθως οι μεγαλύτερες κατηγορίες είναι αυτές που αγωνίζονται με την, και εκπροσωπούν την Ελλάδα. Δεν έχετε πιο κοντά αυτό? Όχι. Εδώ. Συνήθως οι μεγαλύτερες κατηγορίες είναι αυτές που εκπροσωπούν και την Ελλάδα και συμμετέχουν σε Βαλκανιάδες και σε αυτά. Οι πιο μικρές κατηγορίες ακόμα κάνουν προπόνηση στο τμήμα Τζούντο μέχρι τα 15, είναι, τα 15 είναι, και σταδιακά. Είναι προτιμότερο να είσαι στο σύλλογό σου. Ναι. Και σταδιακά να μπει τη χώρα, όπου χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Για να μας πει τώρα και ο Γιώργος που προπονεί τα παιδιά, ποιους έχουμε τώρα στις εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή στις εθνικές ομάδες έχουμε τη Δανάκη Σταβελώνη, τη Κατσούλη Μυρτό και την Μαριλία Λατζά που είναι δίπλα μας. Η Δανάη είναι στις Νεάνιδες, μαζί με την Μαριλία. Και φέτος, ναι, μια χρονιά πιο κάτω. Όχι, η Δανάη είναι νέες γυναίκες. Νέες γυναίκες. Είναι πια under 21. Έτσι το λέμε διεθνές. Ναι. Το under σημαίνει και η Μυρτό. Μαζί με τη Μαρίλια. Εδώ μαζί με τη Μαρίλια στο κάτω το 18, υποτίθεται 16 μία, έχουν ακόμα μέχρι είναι στην 17, εθνική Νεανίδος. Στην ουσία, ναι. Στην ουσία. Και από τους μικρούς. Απλώς για τη Μαρίλια περιμένουμε ο χρόνος να δείξει και λόγω τραυματισμού περιμένουμε να πάρει μπρος. Εντάξει, ναι. Προπονητικά. Έχει υπάρξει στην κατηγορία του Κορασίδων. Ναι, ήταν, έχει παίξει σε Βαλκανιάδα. Έχει παίξει σε Βαλκανιάδα και έχει διακριθεί. Έτσι, τι είχαμε κάνει πέρσι? Πέρυσι στη Βαλκανία δεν κάναμε κάποια διάκριση. Ναι. Στην ουσία απλώς είχαμε κάποιες καλές συμμετοχές αυτό. Ναι. Περιμένουμε και τις παραπάνω διακρίσεις. Οι διακρίσεις μας ήταν σε τουρνουά στο εξωτερικό με μετάλλια. Ναι. Τον Νικηφόρος είχε πάρει πέρυσι στην τρίτη θέση, τη δεύτερη θέση. Στη Γαλλία ήταν. Στη Γαλλία και την πρώτη η Μαριλία. Η Μαριλία. Πέρσι που είχατε πάει, πάει στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα για τη Βαλκανία τι μπορούμε να πούμε? Έχουμε για τη Βαλκανία για τον Νικηφόρο φέτος. Που θα έρθει τον Ιούνιο. Μπήκε στην Θεσσαλονίκη. Ιούλιο λένε ότι είναι. Θα δούμε. Ιούλιο είναι. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει. Θεσσαλονίκη. Και έχουμε άλλη μια εκπροσώπηση με την Παναγιώτα Σασαρούδη, η οποία δεν είναι εδώ. Ναι. Η οποία το είναι γεννηθήσα. Είναι όπως η Καρλία, 15 χρόνια του 2002. Ναι. Η οποία πήρε την πρόκριση φέτος και θα παίξει στην Τουρκία τον Ιούνιο. Στο Τρικιντάκ. Ναι. Δηλαδή έχουμε στην ουσία δύο εκπροσωπήσεις για Βαλκανιάδες φέτος. Α, η πιο μικρή κατηγορία γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εστοδόρη. Και η πιο μεγάλη στην Τουρκία. Και η πιο μεγάλη Τουρκία. Και η πιο μεγάλη στην Τουρκία. Ωραία. Άρα τα μοιράζουν ηλικιακά, ας πούμε. Όχι. Ανάλογα είναι. Μπορεί πέρσι οι μικροί πέσανε στην Σερβία. Σε κάθε ελληνική κατηγορία Σερβία. Το κάνει ένα κράτος στην Βαλκανία. Ένα κράτος στην Βαλκανία. Σερβία, Βουλγαρία. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο κράτος. Ναι. Δεν είναι το ίδιο κάθε χρονιά. Ναι. Είναι τρεις Βαλκανιάδες Α Νεανίδων νέων γυναικών και άντρων γυναικών, τέσσερις. Είναι διαφορετικά τα κράτη που τους κάνουν. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε τι άλλο έχουμε να πούμε για φέτος, εκτός από το τουρνά του Βελγίου? Φέτος περιμένουμε, επειδή βγάζουμε συνέχεια. Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό στη συνέχεια? Έχουμε ευρωπαϊκό εφήβο τον Οκτώβριο. Έχουμε ευρωπαϊκό εφήβο. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κύπελο πάλι που θα συμμετέχουμε. Πάλι εφήβο. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. Κάποια παιδιά, κάποιοι πρωταθλητές μας θα κατεβούν. Δύσκολα τουρνά, αλλά θα προσπαθούμε. Θα συμμετέχει και εκείνο. Θα συμμετέχει και ο Θάνος. Τον Οκτώβριο που θα είναι και καλά, πιο καλά. Θα κατεβαίνει και σε αγώνες που υπάρχουν εδώ και θα δούμε αν μπορέσουμε να φύγουμε και στο εξωτερικό στην πορεία και θα κατέβει και η Θεσσαλονίκη. Ναι. Αρκεί να μην υπάρχει τραυματισμός, έτσι, και εντάξει, να προχωράμε κανονικά. Ναι. Οπότε για να συνοψίσουμε για φέτος έχουμε τον Ιούνιο τη Βαλκανιάδα που θα πάνε Ιούνιο-Ιούλιο. Ιούνιο-Ιούλιο που θα πάει και ο Νικηφόρος και η Μαριλία. Μαριλία. Όχι Μαριλία. Και η Παναγιώτα Σαρσαρούδη. Η Παναγιώτα Σαρσαρού.
και μετά. Σαρσαρούδι. Σαρσαρού και μετά έρχεται τον Οκτώβριο. Έτσι, τον Οκτώβριο είναι ευρωπαϊκό κύπελλο. Απλώς προσπαθούμε τώρα σε δύο εβδομάδες έχουμε στο Λιτόχωρο ένα ευρωπαϊκό. Ας το πούμε ευρωπαϊκό, ένα τουρνουά. Με συμμετοχή ξένων χωρών. Με συμμετοχή ξένων χωρών, ευρωπαϊκό, κυρίως βαλκανικών χωρών. Στο οποίο θα πάμε πάλι μια συμμετοχή αρκετών παιδιών, 6-7 παιδιών. Πότε θα γίνει αυτό το Οκτώβριο? Την άλλη εβδομάδα, το άλλο στο Απριλίου. Δηλαδή προσπαθούμε για να τρίβονται στου αγώνε. Διασυνολικά του τουρνουά. Να εξηγήσουμε, Γιώργο, ότι η τριβή στου αγώνε και στι οργανώσει είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Είναι εμπειρία. Εμπειρία για τα παιδιά. Καλό, ναι, το καλό για αυτό που έχετε εσεί εδώ στο Τζούντο είναι ότι γίνονται κάποια τουρνουά για να έχουν αγώνε. Ναι, έχουν... το καλό για το σύλλογο, αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο, το οποίο είναι κάτι το οποίο όπως και. Όχι, τα πολλά τουρνουά γίνονται φαντάζομαι για να ετοιμάζονται και οι αθλητές. Αυτό είναι για λίγους αθλητές. Ναι. Μιλάμε τώρα ότι προσπαθούμε και έχουμε μία ροή παιδιών. Έχουμε συμμετοχή. Στον οποίο να έχουμε σε κάθε διασυλλογικό τουρνουά που γίνεται στην Αττική και στην επαρχία να έχουμε πολλούς νικητές. Ναι. Όπως και σε κάθε είτε γίνεται με Τρούπολη είτε με ενίδυτο οτιδήποτε, ο σύλλογος καταφέρνει. Να έχουμε παρουσία στα σύλλογος γιατί έχει σημασία και έχει παρουσία από τα mini junior, τα junior, δηλαδή και τις κατηγορίες 7, 8, 9. Ναι. Τέτοια παιδάκια τα οποία παίρνουν κατά κόρο μετάλλια. Δηλαδή σε κάθε οργάνωση 20-25 μετάλλια τα έχουμε πάρει σαν σύλλογος. Οπότε αυτό όπως και η Μαριλία και ο Νικηφόρος όταν ήταν 8 και 7 χρονών, ανεβαίνουμε για να φτάσουμε εδώ που φτάνουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι για τα πιο μεγάλα παιδιά χρειάζεται, χρειάζονται και αγώνες και στο εξωτερικό για να μπορέσουν να πάρουν εμπειρία και από εκεί. Και κάμπ. Να μπορούν να κάνουν και προπονήσεις έξω. Έτσι δεν είχαν πει πέρσι, Γιώργο, ότι ήρθατε με εμπειρίες από τα τουρνουά που πήγατε στη Γαλλία και κάποια πράγματα τα φέρατε και στο πανελλήνιο. Τα φέραμε και εσένα, ναι, τα φέραμε και εδώ. Κοίτα να δεις, ό,τι βλέπουμε ότι είναι ωραίο, προσπαθούμε να το φέρουμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να το είχαν φέρει κι άλλοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα καλύτερο τουρνουά. Εσένα, για πες μας για Νικηφόρο τώρα που μιλάμε για τουρνουά εξωτερικού, έχεις εσύ συμμετάσχει... Ναι, συμμετείχα πέρσι στη Γαλλία. Πώς είδες το επίπεδο? Θεωρείς δηλαδή ότι δοκίμασες τις δυνάμεις σου? Ναι, εντάξει. Ένιωσες δηλαδή ότι όπου εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα θέματα? Ναι, σίγουρα ήταν πιο δύσκολα από εδώ, τις μέρες που γίνονται. Ναι. Εντάξει. Ένιωσες να λιγάκι να στρεσάρεσαι. Ναι. Να χρειάζεται να δώσεις παραπάνω, αυτό ήταν να... Ναι, ήταν και από τους πρώτους αγώνες της χρονιάς και εντάξει... Εντάξει, πανιώνιος είναι. Ναι, λοιπόν δεν πειράζει, ναι. Ναι, δυσκολεύτηκα λίγο. Εντάξει, ήρθε το μεγάλο. Όλα καλά. Οπότε είσαι έτοιμος πια για το αν θα πάτε Βέλγιο, έτσι. Ναι, ναι. Να είσαι πιο έτοιμος πια να συμμετέχεις. Θα πάει και η Μαριλία. Για μένεις όμως και εσύ, Μαριλία, για τη συμμετοχή σου στα ξένα τουρνουά. Πώς έχεις τη δυσκολία? Εντάξει, προφανώς είναι πιο δύσκολο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Γιατί κάθε χώρα προπονείται διαφορετικά. Και κυρίως έχεις κάνει, θέλω να μου πεις, από τις δικές σου εμπειρίες, έχεις μιλήσει με συναθήτριές σου? Από τα αγγλικά, πια μιλάνε όλοι στην Ευρώπη αγγλικά, πια και... Ναι, εντάξει, το επίπεδο στην Ευρώπη έχετε μοιραστεί εμπειρίες, αυτό θέλω να σου... Ναι, πέρσι είχα πάει στο... Σε ποιο τουρνουά ήσουν, α? Όχι μόνο σε τουρνουά, είχαμε πάει και στο ευρωπαϊκό camp του... ενός ευρωπαϊκού κυπέλου του Ηλιάδης, που υπήρχαν αθλήτριες από όλη την Ευρώπη. Αυτό ποια εποχή έγινε, το καλοκαίρι? Πέρσι, τέτοια περίοδο. Όπου ήταν 4 μέρες στο camp και είχε αθλήτριες από όλη την Ευρώπη. Είχε φωνάξει από όλους τους χώρους. Ναι, είχαν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό κύπελο και μετά είχαν καθίσει για το camp. Ναι. Και είχατε χρόνο δηλαδή κάποιες μέρες να μοιραστείτε εμπειρίες. Κάνουν περισσότερες ώρες προπόνηση, διαφορετική προπόνηση. Τους στηρίζουν πολύ και τα σχολεία. Ναι, το διασχολικό είναι το μεγάλο έλλειμμα του δικού μας, έτσι. Που δεν έχουμε συντονισμό, δεν έχουμε έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι έχουμε σχολικό αθλητισμό? Από τα σχολεία? Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Μπορούμε να πούμε στην Ελλάδα ότι έχουμε σχολικό αθλητισμό? Δεν υπάρχει. Για πες μας εσύ τώρα, αυτό με ενδιαφέρει, θέλω να το πεις και να ακουστεί η Μαρίλη. Πες μας, τι σου είπανε, δηλαδή,
η καθημερινότητά τους δεν συγκρίνεται με τη δικιά σου. Όχι. Και τα εφόδια που παίρνουν από τη χώρα τους. Οι καλοί αθλητές, ας πούμε, μένουν σε αθλητικά κέντρα όλοι μαζί. Μένουν στα κέντρα. Ναι. Πού είναι κοντά στο σχολείο, φαντάζομαι, ή αν δεν είναι μέσα στο σχολείο. Ναι. Κάνουν προπόνηση και το πρωί και το απόγευμα. Πιο πολύ ενδυνάμωση, φυσική κατάσταση. Γενικά το ασχολούνται πιο πολύ. Και γι' αυτό έχουν και περισσότερες διακρίσεις από τους Έλληνες. Όχι, να πούμε ότι έχουν και τη βοήθεια από το κράτος και ναι, από την πολιτεία. Ναι, οικονομική στήριξη. Από και όλα. Οικονομική στήριξη και τα λοιπά. Εντάξει, οπότε εμείς είμαστε... δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει με ένα προπονητή. δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει ένα προπονητή. Αλλά να πούμε ότι... Απλώς σου λέει αναφορά. Όχι, ναι, να ναι, πούμε ναι. Ότι εμείς είμαστε και μικροί ήρωες, Θοδωρή, έτσι. Βέβαια. Σε σχέση με αυτούς, άμα συζητήσουμε τα δεδομένα των προπονήσεων, των αγώνων, της στήριξης που έχουν, της πολιτείας που έχουν, τους χώρους που έχουν, τα γυμναστήρια που έχουν. Ναι, ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος σε εμάς τουλάχιστον για να μπορέσουμε. Ελλάδα, έτσι, για να προπονήσουμε. Ναι. Έχουμε γήπεδα τα εκβοντό, τα είχαν ονομάσει κάποτε. Πού να πω, δεν ξέρω ποιος γυμνάζεται. Στο όνομα. Ποιος γυμνάζεται εκεί πέρα μέσα. Στο όνομα. Ποιος γυμνάζεται εκεί πέρα μέσα αυτό το παιδί. Εκθεσιακός χώρος. Έτσι με το κλείσιμο να πούμε και τα δεδομένα των προπονήσεων για τα παιδιά που σιγά σιγά μεγαλώνουν και πάνε και στο εξωτερικό. Πάντως εμείς, Μαρίλια, εσύ με τον προπονητή σου εδώ δεν νιώθεις τόσο μειονεκτικά, αγωνιστικά εννοώ, έτσι. Ναι, εννοείται. Έτσι, κάνουμε πάρα πολύ καλή προπόνηση. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε από τους καλύτερους σύλλογους εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Επειδή έχουμε πολύ άσε τα εφόδια που δίνει το κράτος, μιλάμε καθαρά στο προπονητικό. Ναι, δεν λέω, δεν υπάρχει κανένα εφόδιο από το κράτος. Ναι, ναι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή. Και γενικά γίνεται πάρα πολύ καλή προπόνηση. Και συνεχίζεται. Ναι, εννοείται. Δεν σταματάμε το άθλημα όσο μεγαλώνουμε, συνεχίζουμε. Όχι, το συνεχίζουμε. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Γιατί περιμένουμε να κλείσουμε λίγο. Θέλω να μου πει. Εγώ σου είπα και πριν, Θοδωρή, ότι περιμένω σιγά σιγά την εξέλιξη από τις νεάνιδες στις νέες και στις γυναίκες και στο Θάνο αύριο στον άντρα. Να φτάσουμε πια μετά τα 10-11 χρόνια να πούμε ότι έχουμε και στην πρώτη κατηγορία. Έτσι. Μπορούμε να το πούμε λογικό, αυτό. Ναι. Ναι, γιατί... να δεσμευτούμε ότι κοίτα, την επόμενη διετία, τριετία θα φτάσουμε να έχουμε και. Δεν υπάρχει δέσμευση. Θα σου πω τι είναι. Ο 10 χρόνια ο σύλλογος. Εδώ μιλάμε τώρα στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. 10 χρόνια ο σύλλογος ξεκίνησε με παιδάκια τα οποία ήταν από 5 μέχρι 7-8 χρόνια. Είναι λογικό. Ακριβώς. Είναι λογικό ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτές τις κατηγορίες. Ναι. Όσο λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνουν και μπαίνουν σε αυτές τις κατηγορίες, σίγουρα θα υπάρχουν και διακρίσεις εκεί. Ναι. Γιατί υπάρχει υποδομή. Η υποδομή και όλα αυτά τα χρόνια η εμπειρία των παιδιών θα καταφέρουν να, και στις κατηγορίες καινούργιες που θα μπουν να φέρουν μετάλλια. Μέχρι τώρα πάντως, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμα, μέχρι τώρα πάντως. Μπορούμε να πούμε ότι όσα παιδιά έχουν ξεκινήσει από μικρά έχουν φέρει διακρίσεις. Ο σύλλογος τώρα έχει μια διαφορά κάθε χρόνο στην αγωνιστικό. Κάθε σύλλογος, όχι μόνο ο Πανιώνιος. Ναι. Ο Πανιώνιος έχει φέτος τη διαφορά ότι αρκετά παιδιά του ανεβήκαν κατηγορία. Ναι. Και πήγαν στη δύσκολη κατηγορία των εφήβων. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου ο Πανιώνιος, αυτό το λέω. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά και λέω ότι σε 4-5 χρόνια θα έχουμε σε όλες τις κατηγορίες και ειδικά στους άντρες γυναίκες θα έχουμε δυνατούς αθλητές. Ναι. Απλώς θέλει μία υπομονή γιατί ξεκίνησε αυτό που υποθοδοτήσει. Έχουμε και τους τραυματισμούς. Από τα Σπάργανα ο σύλλογος πριν 11 χρόνια, 10-11 χρόνια και τα παιδιά όλα που ξεκινήσαν ήταν στην ηλικία των 5-6-7 χρονών το πολύ. Ναι. Οπότε... λογικά θες 14 χρόνια για να πας. Είμαστε μικρός σύλλογος. Θες 14 χρόνια για να πας στους άντρες γυναίκες στην ουσία. Ναι. 14-15 χρόνια. Οπότε τώρα σου λέω 4-5 χρόνια πιστεύω ότι θα έχουμε. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και στις μεγάλες κατηγορίες. Ναι. Συνήθως ξέρεις που είναι η δυσκολία στα παιδιά. Όταν μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατηγορία και είναι τα πιο μικρά της κατηγορίας, είναι τα πιο αδύναμα. Γιατί υπάρχουν τα άλλα παιδιά που είναι από δυνατά. Βέβαια, γιατί είσαι 18-19. Ναι. Μέχρι να προσαρμοστούν όμως στους αγώνες, τους πρώτους αγώνες, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο.
Και γι' αυτό είναι και λίγο, θέλουν πιο πολύ δουλειά για να μπορέσουν να τον ακριβώς. Για να έχουμε την τριβή και φτάνουν, με τους αγώνες. Και σιγά σιγά φτάνουν το επίπεδο το πιο μεγάλο. Ωραία. Εγώ εδώ θέλω να είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Και να τα λέμε και με τις διακρίσεις. Και πριν τελειώσει το καλοκαίρι, μακάρι να έχετε πάει και στο Βέλγιο και να δούμε και με τα μετάλλια. Εγώ ήθελα να τα φοράτε και τώρα, ας πούμε. Αλλά δεν σας είχα ενημερώσει εγκαίρως. Δεν πειράζει, για να δείξουμε. Μα τα βάλουν όλα, είναι πολλά. Δημόνια. Είναι πολλά, λοιπόν. Λοιπόν, πολύ βάρος. Για να δείξουμε ότι αυτό το τμήμα προχωράει χρονιά με τη χρονιά και να επισημάνω όσοι παραβρέθηκαν στην 25η Μαρτίου είναι το τμήμα του συλλόγου που ανοίγει. Έτσι. Ναι, πάντα ανοίγουμε. Ανοίγει την παρέλαση. Εμείς δεν μπορέσαμε και να δεν είμαστε φέτος. Τυχαίο. Φέτος δεν μπορέσαμε να είμαστε. Σαν έφορος και σαν προπονητής είχαμε του Ηλιάδη το ευρωπαϊκό και έπρεπε να ήμασταν εκεί. Εντάξει, αλλά να πούμε ότι είναι, εγώ μιλάω διαχρονικά, ότι είναι το τμήμα που ανοίγει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Εγώ δεσμεύομαι να έρθει και η κοπελιά που έλειπε και δεν την έχουμε φιλοξενήσει, που έχει τόσες διακρίσεις. Και μακάρι στη συνέχεια τη σεζόν να μπορούμε να μιλήσουμε και για πιο απτά πράγματα, εμπειρίες από το Βέλγιο. Τώρα εσύ που θα πάτε, να έρθετε να μας πείτε. Έτσι, Νικηφόρε. Ναι. Και εσύ, Μαρίλια, να έρθετε να μας πείτε πόσο πιο δυνατοί νιώσατε και τι πήρατε από τα ταξίδια αυτά, έτσι. Εντάξει, θα έρθουμε. Εγώ θέλω να δεσμευτείτε για διακρίσεις μετά μεγαλύτερες από τι έχουμε, έτσι. Θα έρθουν και αυτές. Okay. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Καλή ξεκούραση από την προπόνηση που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και στο επανειδή να μιλήσω για την εκπομπή που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Θα έχουμε καλεσμένο το τμήμα της ενόργανης γυμναστικής με τη δικιά τους επικαιρότητα και τις διακρίσεις. Καλό βράδυ σε όλους και γεια και χαρά.